Και όταν είμαστε εδώ, και όταν έρχεται η στιγμή και λες ποια καλεσμένη έχουμε αύριο και βλέπεις τα χαρτιά σου κάποια δαδουλά και λες ωραία, θα δω έναν δικό μου άνθρωπο και να τα πω να πιούμε καφεδάκι. Και εγώ έτσι νιώθω, Θεέ μου. Και εγώ έτσι, όταν πατάει το πόδι μου το πλατό, νιώθω σπίτι μου. Νιώθω σπίτι μου και πόσο μάλλον εσάς που σας βλέπω από τότε που πρωτοβγήκατε και σας χαίρομαι. Μας βλέπεις. Έχεις χρόνο το πρωί. Κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν είχα χρόνο για τηλεόραση, γιατί έκανα τηλεόραση. Όταν τα τελευταία χρόνια που δεν έχω τηλεόραση, πρέπει να σου πω ότι βλέπω μονάχα ειδήσεις λίγο, δεν έχω την υπομονή να δω, αλλά χαζεύω λίγο, παίρνω μια γεύση από όλα τα προγράμματα για να ξέρω περίπου που βρίσκεται. Τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ναι, να τοποθετούμε λιγάκι. Ξεκινά από κάτι τώρα που μου έρχεται, επειδή μου ήρθε μια εικόνα μέσα στο σπίτι σου πώς είσαι. Είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή πριν από λίγες μέρες ότι κοιμάζεσαι με τον αρκούδο σου. Ναι. Δεν είναι αρκουδάκι αυτό που το είχα. Του είχα δυναμία. Είναι ένα σκυλάκι που το είχα πάρει γιατί είχε. Ένα λούτρινο σκυλάκι. Ένα λούτρινο σκυλάκι. Ναι. Το οποίο όταν το αγκαλιάζω το βράδυ, νομίζω ότι αγκαλιάζω όλους τους αγαπημένους μου μαζί. Δηλαδή είναι σαν να είναι η ψυχή όλων των αγαπημένων μου. Ποιος το έκανε δώρο? Δεν θα το πιστέψεις, το έκανα δώρο στον εαυτό μου όταν πήγα να δω μια πολύ αγαπημένη μου φίλη στο νοσοκομείο και επειδή της πήρα το σκυλάκι αυτό, τρελάθηκε, μετά πήρα ένα σε μένα και σε μια κοντινή μου φίλη ακόμα το ίδιο. Και έχουμε και σας αγόρασες από ένα σκυλάκι λούτρινο. Ναι. Αγόρασα στον εαυτό μου το δώρο μου γιατί είναι μαλακούτσικο, είναι όπως τα ρούχα που φοράμε. Κανιά φορά έχεις μανία με ένα ρούχο συγκεκριμένο, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή όταν πας περιοδία παίρνεις και το σκυλάκι μαζί. Όχι. Δεν παίρνω τόσο άλλα άχρηστα πράγματα που δεν χωράει κι αυτό. Αλλά αυτό το έχω στη γωνιά μου, στο σπίτι μου, στο κρεβατάκι μου. Ναι. Ήρθε η ώρα να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου. Α, μπράβο. Να μην κοιμάσαι μόνη σου. Εννοείς να πάρω και έναν άλλο αρκούδο, κάτι Κοίταξε, άλλο. Μπορεί να εννοώ πολλά, δεν ξέρω εσύ πώς θέλεις να τα μεταφράσεις. Σίγουρα όμως εμείς σου κάνουμε αυτό το δώρο. αυτό είναι το ωραίο. Είναι από εμάς με πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα όχι, που κάνει και λίγο πιο αυτό κρύο. Αυτό κι αν είναι. Δεν υπάρχει αυτό το δώρο, παιδιά. Θα σηκωθώ τώρα να σου δώσω ένα δουλειά, γιατί δεν είναι, πραγματικά είναι το μεγαλύτερο, το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσατε να μου κάνετε. Γιατί, αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πρέπει να αλλάξει η χαρά. Πρέπει να πάρω άλλο σπίτι για να τον χωρέσω. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι δικό μου. Πρέπει να νοικιάσω ένα μεγάλο σπίτι. Είσαι ακόμα παιδί, νομίζω ότι αυτό με έχει σώσει. Νομίζω ότι με έχει σώσει από πολλά. Γιατί δεν προσποιούμε το παιδί, κάνω παιδική χαρά για πολύ μικρά πράγματα. Τα μεγάλα πράγματα στη ζωή έχουν μια χαρά που την εξωτερικεύεις με άλλο τρόπο. Είναι πιο βαθιά χαρά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που όταν χαίρονται ανεβαίνουν πάνω στο τραπέζι και χορεύουν. Αλλά η χαρά, η ουσιαστική, η βαθιά, σε πάει, σε ανεβάζει σε άλλα στρώματα. Με τι πράγματα χαίρεσαι? Χαίρομαι με τα απλά καθημερινά. Πια. Οι μεγάλες χαρές έρχονται από πράγματα που πετυχαίνεις με πάρα πολύ κόπο. Τώρα πια που δεν υπάρχουν οι άνθρωποι δικοί μου, οι κοντινοί. Νομίζω ότι η μεγάλη χαρά είναι να ζω την καθημερινότητά μου με ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ, που είμαστε κοντά στη δουλειά, στα ίδια όνειρα, πλάθουμε μαζί, δημιουργούμε το μέλλον μας και αυτό μου δίνει πραγματικά ουσιαστική χαρά. Όπως τώρα, ας πούμε, που κάναμε το Oriana Express, ήταν τεράστιο πείραμα και ήμασταν μαζί με τον Αντώνη τον Καλογρίδη, 10 πρωταγωνιστές ακόμα και άλλοι 20 συνεργάτες και τεχνικοί. Αυτό δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά μου δίνει. Η χαρά της δημιουργίας, νομίζω. Και μετά υπάρχει η χαρά της ξεκούρασης, που για μένα είναι κυρίως πια οι κουραζιέρες. Κουραζιέρες? Ναι. Σε μέρη που δεν έχεις έχω πάει... Έχεις ταξιδέψει πολύ στη ζωή σου κάτι? Δεν θα σου έλεγα πολύ, γιατί ποτέ δεν προλάβαινα. Αλλά τελευταία έχω κάνει 2-3 κουραζιέρες που με έχουν ξεκουράσει πάρα πολύ, γιατί είναι μέρη που πώς δεν σου ήρθε η κρουαζιέρα? Πήγα Βαλτική, όλη τη Βαλτική, πήγα τη Μεσόγειο, Ισπανία, Ιταλία κτλ. Θέλω να πηγαίνω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει. Με μαγεύουν και τα μέρη τα ιδιαίτερα, όπως η Μόσχα, ας πούμε. Η Αμερική,
Η Αμερική για μένα είναι... Τώρα μιλάμε για ταξίδι όμως... Ένα όνειρο, ναι. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Αμερική έπρεπε να έχω μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και πήγα μονάχα δύο φορές στη ζωή μου, με πολύ μεγάλο διάστημα ενδιάμεσα. Πήγα πολύ μικρή και τώρα, πριν από δύο χρόνια. Αλλά πίστεψέ με, αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή, αν ξαναγεννιόμουν, πού θα ήθελα να γεννηθώ, θα σου έλεγα μέσα στη Νέα Υόρκη. Γιατί αισθάνομαι κλειστή παρέα από φίλους, με τέσσερις φίλους, με έξι φίλους.